Μετά την επιστολή ενδιαφέροντος προς Ολλανδία για 2 Karel Doorman και 6 νακαλευτικά τύπου Alkmaar, πιθανότατα θα γίνει το ίδιο και με το Βέλγιο που έχει ακόμα 2 Karel Doorman, όπως πληροφορούμαστε από το Gamescom. Κλιμάκιο του ελληνικού ναυτικού έχει ήδη επιθεωρήσει την Ολλανδική Van Speyk, που βρίσκεται ελιμενισμένη λόγω ελλείψεως προσωπικού, οπότε είναι κοστοβόρα για την Ολλανδία και θέλει προφανώς να την δώσει άμεσα με hot transfer, που σημαίνει ότι μόλις δοθεί το πράσινο φως θα ξεκινήσει το ταξίδι της προς Ελλάδα. Επίσης ελέγχθηκε και η βελγική Louise Marie, που βρισκόταν στην Ολλανδία για εργασίες συντήρησης. Harpoon, Sparrow, αντιρροπορικό goalkeeper και τροπίλες Mark 46 αποτελούν το πλωστάσιό τους. Απ' την άλλη όμως, οι υπεύθυνοι δεν ξεχνούν τις αμερικανικές Arleigh, που με εκτόπισμα 9.000 τόνους, μήκος 155 μέτρα και με 2 τριπλούς τόρπιλος σωλήνες για Mark 46 και μια πληθώρα οπλικών συστημάτων, έχουν κλέψει στην κυριολεξία την καρδιά των επιτελών. Όταν οι ΗΠΑ αποφασίσουν να τα αποσύρουν, σίγουρα θα ζητήσουν 2 με το αναμενόμενο υψηλό αντίτιμο. Θέλουν λοιπόν οι επιτελείς να προλάβουν με σχετική συμφωνία μια ενδεχόμενη παραχώρηση Arleigh προς Τουρκία, καθώς με τους Τούρκους να παίζουν σε διπλό ταμπλό, κανείς δεν γνωρίζει πώς θα είναι οι μελλοντικές σχέσεις ΗΠΑ και Τουρκίας. Εάν σας άρεσε το βίντεο και οι πληροφορίες του, απλά πατήστε εγγραφή στο κανάλι και μην ξεχάσετε να πατήσετε επίσης το καμπανάκι, ώστε να βλέπετε πρώτοι και πρώτες όλα μας τα νέα βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ.